Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός δεν εξελίσσονται πάντα ε, με τον τρόπο που, αναμενώ, που αναμένουμε. Δεν βιώνουν όλες οι γυναίκες με τον ίδιο τρόπο αυτά τα δύο, ε, τις δύο καταστάσεις. Υπάρχει περίπτωση η, εγκυμοσύνη, η διαδικασία της εγκυμοσύνης να εξελιχθεί πολύ τραυματική για κάποιες γυναίκες, να βιώνουν πολύ έντονα συμπτώματα σωματικά προβλημάτων, να έχουν πολύ έντονους εμετούς, συνεχείς εμετούς, να νιώθουν ότι είναι μια φρικτή περίοδος στη ζωή τους που δεν ήταν όπως την περιμένανε ή ακόμη και ο τοκετός. Να, η γυναίκα να βιώσει ότι απειλείται η ζωή της, ενδεχομένως αν έχει μια μεγάλη αιμορραγία ή να βιώσει την απειλή της ζωής του μωρού της, να χρειαστεί να μεταφερθεί, να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατική θεραπείας ή ακόμη να μην καλυφθούν οι ανάγκες της με τον τρόπο με τον οποίο θα περίμενε αυτές οι καταστάσεις μπορεί σε κάποιες γυναίκες να μην αποτυπωθούν ως τραυματικές εμπειρίες υπάρχουν όμως γυναίκες οι οποίες ε, έχουν βιώσει πολύ έντονα αυτά τα γεγονότα σε βαθμό που ε, Μήνες μετά ε, ξαναζούν αυτά τα τραυματικά γεγονότα, έρχονται στο μυαλό τους σαν σκέψεις ή σαν εικόνες, ακόμη και όταν δεν το θέλουν και δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτές, επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, ε, έχουν κρίξεις κλάματος ή εκνευρίζονται εύκολα ε, και σταδιακά μπορεί ακόμη να χάσουν και το ενδιαφέρον τους για πράγματα και καταστάσεις που κάποτε τους ήταν ευχάριστα. Πολλές φορές μπορεί οι γυναίκες να μην είναι σε θέση να φροντίσουν και το μωρό τους λόγω αυτής της κατάστασης. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να δεχτεί η γυναίκα στήριξη από κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας όταν βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Αν δυσκολεύεστε να αποκαλύψετε στην οικογένειά σας ή να συζητήσετε μαζί τους τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ενδεχομένω βιώνετε... Μια καλή ιδέα θα ήταν να τους δείξετε αυτό το βιντεάκι ε, ή μια άλλη σχετική ιστοσελίδα και να τους ρωτήσετε «Είδα αυτό και με προβλημάτισε. Ποια είναι η γνώμη σου» Ακόμη και αν δεν αποκαλύψετε τον τρόπο με τον οποίο νιώθετε, ε, είναι μια αρχή για να γίνει μια συζήτηση πάνω στα ζητήματα αυτά. Είναι σημαντικό ε, οι μητέρες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα να λάβουν ε, την κατάλληλη στήριξη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η στήριξη αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν την ανατροφή του παιδιού τους όπως έχουν επιθυμήσει, όπως έχουν σκεφτεί.